Τεγαβλίδι, τι γίνεται εδώ? Έχουμε iPhone, έχουμε Xiaomi'κια και σήμερα είναι η μέρα που θα τεστάρουμε το Xiaomi 12 μαζί με το iPhone 13 Pro Max. Κοντρούλες για να γουστάρουμε με Antutu Benchmark Test, αλλά και το Geekbench, έτσι για να δούμε τα αληθινά, τα νουμεράκια που μας αρέσουν να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν. Οι κονούλες να τρέχουν για να δούμε ποιον είναι το καλύτερο κινητό και να πάρουμε εμείς. Να πάμε να ξοδέψουμε 1.300 ευρώ γιατί τα έχουμε εκεί πεταμένα. Τι είμαστε, είμαστε βλαχάρες, τίποτα. Λοιπόν, πριν να πεις οτιδήποτε, εννοείται ότι δεν θα πας να δώσεις 1.300 ευρώ και να μην μπορείς να δώσεις για τον Νίκη κτλ. Αυτά τα κάνουν οι καμένοι, είπαμε. Αυτοί που θέλουν το καλύτερο κινητό, έτσι να λένε πόσο έχουμε το καλύτερο κινητό, που ένας από αυτούς είμαι κι εγώ, λάθος μου μεγάλο. Και είπαμε, μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου πολύ άνετα και με έναν κινητό των 200, των 300, των 400 ευρώ. Μην είσαι όπως εμάς. Απλά γύρε πίσω και απόλαυσε έναν ακόμα smartphone battle. Για να δούμε τι θα βγάλει το Xiaomi εδώ. Πολύ συμπαθητική συσκευή, πρέπει να πω. Δεν θέλω να τη δώσω πίσω, η αλήθεια είναι, όμως θα τη δώσουμε. Γιατί θα έρθει και το 12 Pro. Γι' αυτόν είπαμε, σπάσε το κουμπί του like και κάνε και εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει. Αν είσαι από κανένα άλλο χωριό και είσαι απλά επισκέπτεται εδώ. Γιατί να μην πάρεις την ηθαγένεια. Εδώ στην Κύπρο δίνουν τα χρυσά διαβατήρια. Στο χωριό του Τεγαφολίδη δεν θα πάρεις την καταγωγή σου. Έλα τώρα. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω για ακόμη μια φορά, αν δεν έχεις καταλάβει από τα πτώσα βίντεο που έχουμε κάνει με το Smartphone Battle, είναι ότι το Antutu Benchmark Test δεν πρέπει να γίνεται μεταξύ iPhone και Android. Είναι μονάχα μεταξύ είτε iPhone με iPhone, είτε Android μαζί με Android. Όμως εμείς, επειδή γουστάρουμε κάτι τέτοια, είμαστε εγκαμμένοι όπως το πάμε τόσες άλλες φορές, θα το κάνουμε και αυτήν την φορά, γιατί θα το κάνω και έτσι αλλιώς από μόνος μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να κλείσουμε, κάτσε εδώ. Πώς το κάνεις? Είστε πώς το κάνεις. Εδώ είμαστε. Να κλείσουμε Bluetooth και τα λοιπά της Μύριας, γιατί ναι, της Μύριας είναι το κινητό. Να τα κλείσουμε όλα, να μην τρέχει κάτι πίσω στο παρασκήνιο, ούτε εδώ τρέχει κάτι στο παρασκήνιο. Και πάμε να δούμε ποιο θα ανοίξει πιο γρήγορα και ποιο θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί αυτά κάνουμε εμείς οι καμένοι. Ένα και δύο και τρία. Να πέφτουν κάτω τα αντερέκτα. Να πέσουν κάτω τα στοιχήματα, ποιο θα νικήσει, αν θα καταφέρει το Xiaomi, το 12, το γουστόζικο να κερδίσει το iPhone, είναι έτσι να πάρουν και τα πράσινα μικρά ρομποτάκια λίγη χαρούλα ή να τη φάμε από τα μιλαρόπεδα. Ένα και δύο και τρία. Επαγγελματίας αν πω ξέρετε. Και ένα και δύο και τρία. Άνοιξες το iPhone σου γρήγορα. Ναι. Αναρωτιέμαι γιατί. Okay, πάμε να δούμε ποιο θα κερδίσει. Δυστυχώς εδώ το Antutu δεν μας έχει να δούμε θερμοκρασίες και τέτοια. Που μου αρέσει αυτά περισσότερο από τα τεστ, από τα νούμερα που φέρνουν. Γιατί βλέπουμε πόση κατανάλωση έχει ο κάθε επεξεργαστής. Πώς διαχειρίζεται ο κάθε κατασκευαστής και το κάθε λογισμικό αυτό το τεστ. Πόση μπαταρία σου καταναλώνει, πόση θερμοκρασία σου ανεβάζει κτλ. Που νομίζω είναι αρκετά πιο ενδιαφέρον από τα νούμεράκια. Αλλά θα τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Θα τα κάνουμε και μαζί. Ένα και δύο και τρία. Πρώτα απ' όλα θα τρέξει το Zwordman Test. Ξυφομάχος εννοείται αυτό το τεστ που λέγεται. Χαμήλωσα τον ήχο. Για να δούμε κατά στοιχήματα πριν να ακούσεις αν χαμήλωσα τον ήχο ή όχι. Έλα. Αυτό το τεστ. Εδώ το χαμήλωσα. Αυτό ακόμα να ξεκινήσει. Τι γίνεται. Το iPhone. Έχει καθυστερήσει το iPhone. Μα είναι πιο smooth εδώ στο Xiaomi. Τι γίνεται εδώ ρε μιλάρο εταιρεία ρε Apple. Apple. Με δύο πιέρε, παιδιά. Με δύο πιέρε. Να γεμώνει το στόμα σας. Apple. Τέλος πάντων. Είναι το Zwordman, λοιπόν, είναι για την κάρτα γραφικών. Αυτή που χρησιμεύει για να παίζεις τα παιχνιδάκια σου. Ποιο θα κερδίσει, ποιο θα είναι πιο γρήγορο που στο τέλος της μέρας δεν λέει κάτι. Όμως, ας τα δούμε. Και σταματήσει ο Μάριος να μιλά. Αφού βλέπουμε ότι το Xiaomi φαίνεται ότι έχει αρκετό προβάδισμα σε σχέση μαζί με το iPhone 13 Pro Max. Γιατί, ρε φίλε, το ξεπέταξε έτσι το GPU, δηλαδή το τεστ των γραφικών, και πέταξε στο memory test. Βλέπουμε ότι αυτόν έχει 8 GB RAM. Ενώ αυτό, αν θυμάμαι καλά, πόσα έχει? 6. 6 έχει.
και να δούμε τι θα παίξει σε θέμα storage, RAM και τέτοια. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Αν και στο τέλος θα μου πει, ρε Μάρια, δεν παίζει κάποιο ρόλο γιατί τα κάνεις όλα αυτά τα τεστ. Γιατί είμαστε εγκαμμένοι, νομίζω το ξεκαθάρισα εξ αρχής. Όμως, ας δούμε, γιατί νομίζω το Xiaomi θα κάνει τη διαφορά εδώ. Τι λες? Και αφού έχουν ξεπετάξει το memory test, περνάμε στο CPU test, που εδώ νομίζω θα πάρει από την εξωτερική λωρίδα το προβάδισμα του iPhone, αφού έχουν το δικό τους προσέσορα, το A15 Bionic chip, το οποίο είναι φτιαγμένο ειδικά για τα iPhone. Αλλά το Xiaomi 12 έρχεται φέτος μαζί με το Snapdragon 8 Generation 1, που είδαμε ότι είναι ένα πολύ αξιοπρεπές τσιπάκι, flagship πάντα μιλάμε, το οποίο μας εντυπωσίασε με την απόδοση του φέτος και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι τα πράγματα. Λίγο μαζί με τις θερμοκρασίες που λένε και τα λοιπά, αυτά είδαμε ότι και στο review, ότι δεν έχουν κάποια βάση τουλάχιστον μέχρι τώρα. Βέβαια όταν θα πέσουν οι ζέστες εδώ στο κλίμα της Κύπρου και σε Ελλάδα, ίσως να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα. Όμως μέχρι τώρα βλέπουμε ότι το τσιπάκι είναι μια χαρά. Άρα, όσοι στο εξωτερικό κράζανε τη Snapdragon, την Qualcomm τόσο καιρό, νομίζω, παιδιά, τσιλάρετε λίγα. Τι λέτε? Τι να σας πω τώρα. Και μέχρι να τελειώσουμε τη φλιαρία του Μάριου, πέρασε απευθείας στο UX, στο UX Tech, ενώ αυτό είναι ακόμα στο CPU. Τι γίνεται το iPhone, ρε φίλε? Έμεινε πολύ πίσω. Βέβαια, αυτό ίσως να αλλάξει όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε το Geekbench, που εκεί θα δούμε τα αληθινά νούμερα, γιατί εκεί ο αλγόριθμος τους συμβαδίζει με τα αποτελέσματα. Δεν είναι στο Antutu που βλέπουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται, για ακόμη μια φορά το πω, από Android σε iPhone. Όμως, δεν ξέρω αν με νιώθεις, πες μου λίγο κάτω στα σχόλια με νιώθεις. Ίσως να νιώσω λίγο περισσότερη χαρά αν νικήσει το Xiaomi. Όλη την αλήθεια σας πω, δεν μπορώ να κρύψω το επεισόδιο δάχτυλο μου. Θα νιώσω τη χαρά αν νικήσει το Xiaomi, που έχω μια υποψία ότι αυτό θα το καταφέρει. Εσύ τι λες? Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχουν τελειώσει και ναι, είχα δίκιο. Έφερε πολύ καλύτερο τεστ, πολύ καλό αποτέλεσμα το Xiaomi 12 με 969.000 εναντί των 794.000 μονάχα το iPhone. Τι γίνεται, μιλάω παιδά? Έχουμε 219 πάνω στο CPU με 229, εντάξει, σιγά. Ψιλοπράγματα, μην κάνεις τέτοια. Πάνω στο GPU όμως, στα γραφικά, έχει 420.000 εναντίον των 328.000. Δηλαδή έχουμε σχεδόν 100.000 διαφορά. Memory chest, έχουμε 167.000 εναντί των 100.000 μόνο το iPhone. Τι γίνεται, μιλαρόπαιδα, τι γίνεται εδώ? 163 εναντί 135. Πόρε φίλε, λοιπόν, είναι και τα δύο το ίδιο, για να μην λέτε, και θα πάμε απευθείας να τρέξουμε το Geekbench. Είσαι έτοιμος? Πάμε να δούμε τα αληθινά νουμεράκια, όπως λένε πολλοί. 1, 2 και 3. Ωραία. Εντάξει, άργησε λιγάκι, δεν πειράζει. Σιγά τα πράγματα. Και είμαστε εδώ και θα ξεκινήσουμε με το CPU Benchmark. 1, 2 και 3. Α, ναι. Ωραία. Επειδή ευτυχώς που δεν ξεκίνησε ούτε στο άλλο, επειδή χρειάζεται να είναι πάνω στο διαδίκτυο για να κάνει τέτοια. Ναι. Ωραία. Και εδώ. 1, 2 και 3. Right. Benchmark. Και ξεκινάει. Ο λόγος, θα το ξαναπώ, ο λόγος που δεν γούσταρω τόσο πολύ το Geekbench είναι επειδή δεν είχε όλα αυτά τα χρωματάκια. Ξέρεις, όπως νομίζω φαίνεται και από το παρασκήνιο, μου αρέσουν αυτά, ρε φίλε. Μου αρέσει η ζωντάνια, η κίνηση, να γίνεται πανικός, αυτά τα boring, μια μπάρα να πηγαίνει 5%, 10% κτλ. Δεν μου αρέσουν τόσο. Πώς να σου πω, είμαι κάγκουρας, το παραδέχομαι. Και νομίζω, με νιώθεις, άντε να τελειώσει αυτό, να πάμε να φάμε και τα σουβλάκια μας. Ναι.
Ναι, εντάξει, τελείωσε λίγο πιο γρήγορα το iPhone. Είναι εδώ 1741 στο μονοπύρινο, λέει, και 4767 στο πολυπύρινο. Για να δούμε τι θα φέρει για το Xiaomi και εκεί, γιατί θα μας φάνε τα μιλαρόπεδα, θα μας πάρουμε τις ντομάτες. Έλα, έλα Xiaomi, έλα Xiaomi, δώσε λίγο πόνο, δώσε λίγο πόνο. Έλα, 90%, έλα, πάμε, πάμε. 93%, δώσε, δώσε, δώσε. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει το Xiaomi, να πω έναν ιδιαίτερο ευχαριστώ στους οριζινάλες τεκαχωρίδες μου, στους χωριανούς μου, οι οποίοι έχουν γίνει μέλη. Δημήτρης Πασίρ, Δημήτριος Κουντούρης, Κώστας Κουτιούλης, Δίζα Νιούζερ, το μιλαρόπεδο μας, ο Νίκ Σκαράκης, τελείωσαν και αυτό, θα δούμε σε λιγάκι, αλλά σημασία έχουν οι τεκαχωρίδες μου, ο Stormlax Mux, σε σκόδωσα λιγάκι, απολογούμε, και Ιωάννης Μιλωνάκης. Αν θες και εσύ να ακούσεις το όνομα σου και να δεις καλό στην περιγραφή, τότε μπορείς να γίνεις μέλος στο Tekaholic πατώντας το κουμπάκι κάτω. Είναι πολύ μικρό το ποσό, δεν το έχω αυξήσει όπως κάποιους άλλους YouTuber, είναι 0,99 cents, αν θες και αν μπορείς. Αν όχι, δεν πειράζει, σε αγαπάω, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ναι, τη φάγαμε λίγο στο benchmark test από το μιλαράκι, 1743 έναντι 1235 στο μονοπύρινο, εντάξει, δεν μετράνε αυτά, και στο πολυπύρινο τη φάγαμε 4767 εναντί των 3450. Εντάξει, καλέ, αυτά τα τεστ, είπαμε, είναι βλακιούλες. Είναι βλακιούλες για να βλέπουμε εμείς οι καμένοι και να λυπόμαστε πως τα Android τη φάγαμε από τα μιλαράκια μας. Όμως, αυτά τα τεστ, το ξαναλέω για να το εμπεδώσεις και εσύ, δεν σημαίνουν τίποτα. Δεν σημαίνουν ότι το iPhone είναι καλύτερο από το Xiaomi. Μπορεί, ρε κουμπάρε, το Xiaomi, ρε κουμπάρε, κυπριακή πολυέκφραση, ρε κουμπάρε μου, μπορεί το Xiaomi σου εδώ να το γουστάρεις, γιατί γουστάρεις Android, γουστάρεις τη Xiaomi μας που σου δίνει τόσες δυνατότητες που δεν σου δίνει το iPhone. Από την άλλη, μπορεί να σε μιλαρόπεδο, σ' αγαπάμε και σένα. Όλοι είναι αποδεκτοί εδώ, και μπορεί να σου αρέσει το υποσύστημα της Apple και να δίνεις 1.300 ευρώ. Εντάξει, γιατί όχι, γιατί όχι. Θα μου πεις, βρίσκεις και το 13 όσο δίνεις και για το 12 και έχεις απόλυτο δίκαιο, ρε παιδιά. Όλοι έχουμε δίκιο. Ό,τι γουστάρουμε παίρνουμε και αυτοί είμαστε.